Είχαμε μια ενδιαφέρουσα συνάντηση γνωριμίας με τον νέο δήμαρχο της πόλης Θεσσαλονίκης, του δεύτερου μεγαλύτερου δήμου της πατρίδας μας, και μια ενημέρωση εκ μέρους του για τις ενέργειες, τις δράσεις της νέας δημοτικής αρχής. Εκ μέρους του ΚΚΕ εκφράσαμε την πάγια θέση μας ότι θα πρέπει να υπάρχει γενναία χρηματοδότηση στην τοπική διοίκηση, στους δήμους, γιατί εκπληρώνουν ένα σημαντικό ρόλο για τις ζωές των συνανθρώπων μας, και βεβαίως δεν μπορεί να δίνονται συνεχώς νέες αρμοδιότητες από την κεντρική εξουσία, από τον Κλεισθένη και όλες τις υπόλοιπες νομοθετικές ρυθμίσεις που έγιναν πριν, χωρίς να υπάρχουν οι αναγκαίοι πόροι. Απ' την άλλη μεριά, θεωρούμε ότι και επισημάνουμε ότι η άποψη του ΚΚΕ είναι ότι πρέπει αγωνιστικά οι Δήμοι όλης της χώρας να διεκδικούν αυτά τα αυτονόητα για τους κατοίκους, και επικεντρώσαμε στο ζήτημα της αναγκαιότητας να συνεχίσει το έργο του μετρό. Υπάρχει μεγάλη ευθύνη από τις μέχρι σήμερα κυβερνήσεις, την κατασκευάστρια εταιρεία κλπ. Για τις καθυστερήσεις που υπάρχουν, και δεν πρέπει να υπάρξει νέα εμπλοκή, αλλά να προχωρήσει με βάση και το ρόλο των αρχαιολόγων, που λένε ότι μπορεί να συνυπάρξουν πάρα πολύ καλά και το μετρό και η ανάδειξη των αρχαιοτήτων της πόλης. Ταυτόχρονα θέσαμε στον κύριο Δήμαρχο το ζήτημα άλλων παραμέτρων που αφορούν το λαό της περιοχής, έτσι όπως συζητήσαμε με φορείς εδώ της πόλης αυτές τις μέρες που βρισκόμασταν με αφορμή τη ΔΕΘ, όπως είναι για παράδειγμα η κάλυψη της σχολικής στέγης, η ενίσχυση των προβλημάτων των εργαζομένων είτε στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης είτε γενικότερα των εργαζομένων της πόλης, τα ζητήματα του κέντρου υγείας της πύλης Αξιού, που κατά την άποψή μας δεν πρέπει να μεταφερθεί αλλά πρέπει να ενισχυθεί και να στελεχωθεί εκεί, γιατί καλύπτει χιλιάδες κατοίκους της περιοχής, και βεβαίως το ζήτημα της ανάπλασης της ΔΕΘ, που πρέπει πάλι να υπηρετεί το λαό, τα λαϊκά στρώματα της Θεσσαλονίκης, με περισσότερο πράσινο, με πολλαπλές χρήσεις για την ανάδειξη του πολιτισμού, για τον αθλητισμό, έτσι ώστε να μπορεί η νεολαία να περνάει όμορφα, να ζει σε ένα όμορφο υγιεινό περιβάλλον, να αναπτύσσει όλες τις δεξιότητες και τις ικανότητες που έχει ανάγκη ο λαός, που έχει ανάγκη η ίδια η νεολαία μας. Αυτά είναι ορισμένα από αυτά που θέσαμε στον κύριο Δήμαρχο, και βεβαίως η Δημοτική Σύμβουλη της Λαϊκής Εισπύρωσης, η κομματική οργάνωση εδώ σε αυτή την πόλη θα βρίσκονται κάθε μέρα, θα δίνουν το παρόν και θα, ανάλογα τις εξελίξεις, και θα τοποθετούνται στα ζητήματα που υπάρχουν.